Ενημερωτικές εκδηλώσεις στο 6ο Γυμνάσιο Μυτιλίνης και στο Γυμνάσιο Μούδρου οργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων των Άντζακ Λίμνου, προκειμένου να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία των Άντζακ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μάχη της Καλλίπολης, όπου χάθηκαν πάνω από 2.000 στρατιώτες από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η Δέσποινα Βασιλιάδου μας ενημερώνει. Ο Σύλλογος Φίλων των Άντζακ στη Λίμνο διοργάνωσε και πραγματοποίησε δύο εκδηλώσεις στο πλαίσιο των δράσεών του για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών για την ιστορία των Άντζακ. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλίνης, με βασική ομιλήτρια την επίτιμη πρόξενο της Γαλλίας στο Βόρειο Αιγαίο, κυρία Σοφία Τσιριγότη Μπαρουτσάκη, την κυρία Θεοδόρα Λιμπέρη, Διευθύντρια του Γυμνασίου Μούδρου της Λίμνου, την κυρία Λάουρα Λοϊζίδου, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Μυτιλίνης και την κυρία Σοφία Σωτηρίου, υπεύθυνη διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στην παρουσίαση τονίστηκε η σχέση και της Λέσβου στην ιστορία των Άντζακ. Θυμίζουμε ότι ο γαλλικός στρατός κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της απόβασης στην Καλλίπολη το 1915 στρατοπέδευσε και στην περιοχή Λουτρά Θέρμης. Η δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στο Γυμνάσιο του Μούδρου. Εκεί οι μαθητές παρακολούθησαν τον καθηγητή Σλαβικών και Βαλκανικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ιστορικό κύριο Βλάση Βλασίδη, να αναπτύσσει με άμεσο τρόπο κομμάτια της ιστορίας εκείνης της εποχής. Επίσης, ο εναποστρατεία υποπτέραρχος κύριος Τσιπουρίδης Διογέννης παρουσίασε στο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου την προσωπική του έκθεση με τα αεροπλάνα των συμμάχων που έδρασαν στη μάχη της Καλλίπολης και κάποια από αυτά είχαν ορμητήριο τη Λίμνο. Εδώ βλέπουμε ένα μέρος έτσι, της ατομικής συλλογής αεροπλάνων που έχω και επίσης βλέπουμε το τορπιλοβόλο 11 το οποίο έχει δράσει από το Μούδρο. Ήταν η πρώτη παγκόσμια αεροναυτική συνεργασία στο οποίο ήταν ύπαρχος, υποδιοικητής θα λέγαμε, ο Μωραϊτίνης, ο μετέπειτα μεγάλος αεροπόρος και ιδρυτής της αεροπορίας μας. 6 Φεβρουαρίου λοιπόν του 13 ένα αεροπλάνο Μωρίς Φαρμάν με κυβερνήτη τον υπολοχαγό Μιχαήλ Μουτούση και παρατηρητή το Μωραϊτίνη απογειώθηκε από το Μούδρο, κινήθηκε προς τα Δαρδανέλια και έκανε αναγνώριση των στενών. Κατέγραψε όλα τα πολεμικά πλοία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατ' εντολήν του Κουντουριώτη. Για να... Ήταν κομβικό σημείο αυτό δηλαδή. Κομβικό σημείο. Η πρώτη αεροπορική η επιχείρηση ναυτικής συνεργασίας. Και μάλιστα ο Μωραϊτίνης έριξε και χειρομοβίδες με το χέρι. Και για κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε και το παγκόσμιο ρεκόρ, θα λέγαμε. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ είναι ένα αεροπλάνο. Εδώ βλέπουμε καταρχάς όλα τα αεροπλάνα που έδρασαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έδρασαν στη Λίμνο. Συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο που είναι πολύ κοντά μας. Έτσι ονομάζεται αεροδρόμιο με δύο ονομασίες στα αγγλικά αρχεία. Είναι Μούδρου Ρωμανού. Γιατί από τη μια πλευρά προς το Μούδρο ήταν οι Άγγλοι, από την άλλη πλευρά προς το Ρωμανό ήταν αργότερα οι Έλληνες. Όταν μπήκε η Ελλάδα στον πόλεμο, έχουμε και δική μας μοίρα πλέον με αρχηγό τον Μωραϊτίνη. Αυτό το αεροπλάνο είναι εξαιρετικής σημασίας, διότι ήταν το αεροπλάνο το οποίο έριξε τορπίλι σε πλοία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1915 στις επιχειρήσεις και υποστήριζε τις επιχειρήσεις της Καλλίπολης. Έκανε μεγάλη ζημιά δηλαδή αυτό. Ναι, κατέστρεψε ένα πλοίο. Και τα άλλα τα αεροπλάνα που βλέπετε εδώ όπως είπα είναι ένα μέρος της συλλογής μου, είναι περίπου 50 αεροπλάνα έχω της εποχής εκείνης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά λάβανε μέρος στις επιχειρήσεις που έγιναν από το αεροδρόμιο από την περιοχή της Λίμνου. Αυτό συγκεκριμένα το Baby ήταν στα Λίχνα. Στα Λίχνα είχαμε υδατοδρόμιο της εποχής εκείνης. Και αυτό ήταν ένα από τα εκπαιδευτικά στη Χορταρόλυμνη. Υπήρχαν και άλλα. Και είπατε ότι όλο αυτό είναι ένα μέρος της συλλογής σας. Ναι, ένα μέρος είναι της συλλογής. Πόσα... Γύρω στα 50 είναι τα αεροπλάνα εκείνα και θα επιδιώκω να τα κάνω όλα. Ναι, και τι ακριβώς είναι τα υπόλοιπα αεροπλάνα, τι σχέση έχουν με τη Λίμνο. Είναι όλα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα περάσανε από τη Λίμνο, διότι στη Λίμνο εκείνη την εποχή έχουμε
Άγγλο πτέραρχο, ο οποίος είναι διοικητής των δυνάμεων του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, γιατί είχαμε αεροδρόμιο και στη Θάσο, είχαμε αεροδρόμιο και στο Σταυρό Χαλκιδικής και επίσης πριν την έναρξη του πολέμου, γιατί οι Άγγλοι και οι Γάλλοι είχαν έρθει εδώ, έχουμε αεροδρόμια στην Ήμβρο, στον Κέφαλο και στην Παναγιά και έχουμε στη Μυτιλίνη, στη Θερμή και στην Καλονή. Έχουμε και αεροπλάνα τα οποία υποστήριξαν πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τις επιχειρήσεις της Καλλίπολης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων των Άνζακ στη Λίμνο, Στέλιος Μάτζαρης, στη δική του τοποθέτηση παρουσίασε τις προσπάθειες ανάδειξης αυτού του κομματιού της ιστορίας και το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Λίμνος. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται σε συνέχεια και μια προηγούμενη εκδήλωση που έγινε στο 6ο Γυμνάσιο στη Μυτιλίνη και έχει σχέση με τις πολιτιστικές διαδρομές στο Βόρειο Αιγαίο για το Άνζακ. Αυτό είναι η ιστορία που στο νησί μας, βεβαίως ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι πολύ μεγάλη. Έχει σχέση με το 1915 και με την απόβαση στην Καλλίπολη. Και εμείς σαν σύλλογος, το Limnos Friends of Anzac, προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αυτό το project, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητά του και για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και για τη χώρα μας γενικότερα. Καταρχήν θα πούμε κάτι για τον κόσμο που μας βλέπει, είναι ότι η ιστορία του Άντζακ είναι έτσι όπως ακριβώς το ανέφερες προηγουμένως. Ήταν μια ιστορία που για πάρα πολλά χρόνια ακουγότανε μόνο μία φορά το χρόνο. Από το 2014 και έπειτα που στήθηκε ο σύλλογος το Limnos Friends of Anzac και πήρε σάρκα και οστά και πήρε πάρα πολύ δυνατά και πραγματικά καλά ονόματα μέσα στο σύλλογο που ουσιαστικά είναι ένας πολιτιστικός φορέας. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα και σήμερα θα το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο είναι το ποια είναι η σχέση η οποία υπάρχει πολιτιστικά, γιατί ενώ μιλάμε για ένα ουσιαστικά ιστορικό γεγονός που έχει σχέση με πόλεμο, με μάχες, με σφαγές, επειδή το νησί μας ήταν ένα μέρος το οποίο έκανε το logistics και το healing σε αυτήν όλη την ιστορία, δηλαδή έκανε το ειρηνικό κομμάτι, εμείς αυτό το οποίο αναδεικνύουμε είναι τις σχέσεις οποίες έχουν αναδυθεί μέσα στο σαν πολιτιστικός φορέας μέσα στα νησιά του Αιγαίου. Ειδικά στα δικά μας τα νησιά, δηλαδή στη Λίμνο, στον Άγιο Στράτιο και στην Λέσβο, στο οποίο βρεθήκαμε προχθές. Τέλος, ο Ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας, νομικός Κωνσταντάκης, μίλησε για τη μεγάλη σημασία που δίνουν εδώ και χρόνια οι Αυστραλοί στην επέτειο της μάχης της Καλλίπολης, η οποία αποτελεί και εθνική τους εορτή.